σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων, μέρος πρώτο. Τους του άθω Πατέρας και Αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και οσίους, ιεράρχας και μάρτυρας, τιμήσομεν εν ύμνης και οδες, μιμούμεν η αυτόν τας αρέτας, η του όρους πλήθης, πάσα των μοναστών, κραυγάζοντες ομοφόνος, δόξα το Στέφανος αντί μας, δόξα το Αγίας αντί, δόξα το εν κινδύνης ημών, προστάτας δείξαντι. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι στο ευλογημένο ραδιοφωνικό καταφύγιο και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγοι του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα πάντοτε συνοδεύουν τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής και μαρτυρούν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας. Την αγάπη μας, την ανυπόκριτη και τις ευχές μας για αυτήν την πανχαρμόσυνη περίοδο της πίστης μας, και η χαρά, ξέρετε, είναι κάτι το απερίγραπτο, η αληθινή χαρά της πίστης μας είναι κάτι το απερίγραπτο που μόνο να το νιώσει μπορεί κάποιος και όχι να το περιγράψει. Σε όλους τους ακροατές λοιπόν στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας, ιδιαίτερως τους μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, τους ανθρώπους της Μοναξιάς, ιδίως τους νυχτερινούς ακροατές της εκπομπής, όταν αυτή μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, είναι εκείνες οι ώρες οι δύσκολες, μα και τόσο φωτεινές, όταν οι προσευχές τρυπάνε τα ταβάνια και φτάνουν ψηλά. Οι μπροστάριδές μας λοιπόν και τα μυρωμένα τους δάκρυα είναι αυτά που στάζει το βίωμά τους, ένα βίωμα μεστό υπομονής και ελπίδας αιωνίου ζωής. Σταλάζουν πάνω στο δικό μας βραχώδες και σκληρό εγώ, και είναι τα μυρωμένα τους δάκρυα λοιπόν το καλύτερο κολύριο για τα μάτια της ψυχής μας, που φαίνεται στις μέρες μας να φορούν ένα θεληματικό τυφλοπάνι
και να μην μπορούν να διακρίνουν όσα μεσούσεις της ημέρας είναι πιο φαϊνά και από αυτόν τον ήλιο. Γι' αυτό συνέχεια μιλάμε για τους μπροσταριδές μας, αυτούς που μιλούν σιωπηλά και δακρυσμένα με το βίωμά τους. Ευχόμαστε να μαγνητήσει αυτό το βίωμα τις ψυχές μας, να τις μαλακώσει. Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε, αδελφοί μου, ότι κάποτε θα αναβλέψουν. Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας, καθώς και για τα βιβλία μας, τα οποία βγαίνουν στα σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας του Ιεραποστολικού Σωματείου, που σαν πυρήνα δράσεως έχει την πνευματική ελεημοσύνη και ιδιαίτερως την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών εις την υπεραγία Θεοτόκου Μητέρα μας. Για όλα αυτά μπορείτε να πληροφορηθείτε στο soteriaψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας. Και μέσα στους μπροστάριδες μας πάντοτε είναι και όσοι αφιερωμένοι εγκατέλειψαν τα τερπνά αυτού του κόσμου για να περιβληθούν το τιμημένο ράσο και το μοναχικό τριβόνιο, οι άγγελοι ενσώματοι. Και ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που συμπορευόμαστε σε αυτήν την εκπομπή, ως η αγάπη τρέφουμε για τους αγγέλους ενσώματοι, τους αθωνίτες. Γι' αυτό και το απολυτίκιο με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένας τέτοιος άγγελος ενσώματι πλέον ταξιδεύει το μεγάλο αιώνιο ταξίδι της αθάνατης ψυχής. Μιλάμε για τον Γέροντα Εφραίμ, τον Σεραγιώτη, τον δικαίο της κοινοβιακής σκήτης του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου, στο Σεράι, στις καριές του Αγίου Όρους. Πόσα χρόνια δεν λάβαμε από το φως του σε αυτές μας τις ραδιοφωνικές συνοδοιπορίες, αδελφοί μου. Και πάντοτε να ξέρετε ότι εδώ απέναντί μας, μαζί με άλλους ιεροκήρυκες του Παραδείσου, όπως του συναντάμε τώρα που σας μιλάμε, τον μακαριστό Δημήτριο Παναγόπουλο, τον πατέρα Θανάσιο Μυτιληναίο, τον γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμώνο Πετρίτη, τον Άγιο Πορφύριο, τον πατέρα Ανανία Κουστένη, τον πατέρα Δανιήλ Γούβαλη, τον πατέρα Μάρκο Μανώλη, τον πατέρα Ιωάννη Καλαΐδη. Είναι αυτές οι φωτογραφίες που έχουμε απέναντί μας. Τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Ιάκωβο, τον Άγιο Παΐσιο, τον γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, τον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, να και ο γέροντας Εφραίμ ο Σεραγιώτης δίπλα του, να μας κάνει συνεχώς να προφέρουμε αυτήν την ομοιχεία του Παραδείσου, το εφρεμέστο τα ουράνια. Όπως είχαμε προαναγγείλει λοιπόν, ξεκινά ένα αφιέρωμα που, αν θέλει ο Θεός, θα μας βγάλει όλο το φετινό πεντηκοστάρι. Λόγοι, θύμησες, αποκαλύψεις, ελπίδα, φως. Ως και τις 30 Μαρτίου 17 με το Παλαιό, που στο Άγιον Όρος ακολουθείτε, τότε άφησε τα επίγεια για να γίνει ουρανοπολίτης. Δεν μας άφησε πολλά βιογραφικά ο γέροντας, διακρίσεις, τιμές, περγαμηνές. Μας άφησε κατηχήσεις, κηρύγματα χριστοκεντρικά και ορθόδοξα. Το έχουμε ξαναπεί πως δεν είμαστε εδώ για να αγιοκατατάξουμε κανέναν. Ο Κύριος μόνο, ο δίκαιος κριτής, κατατάσσει. Και οι συνειδήσεις του απλού λαού με τη σοφία του Θεού, μην την παραγνωρίζουμε, τη συνείδηση του απλού λαού, αδελφοί μου.
Είναι γραμμένη απερίγραπτα η σοφία του Θεού και ανεξίτηλα στις καρδιές. Στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Εμείς γνωρίσαμε έναν άνθρωπο με χάρη και χαρά Θεού. Θεωρώντας ότι αυτού οι μεσητείες είναι ακαταγόνιστες, τον φέρνουμε μπροστά μας. Σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, μπροστά σε κάθε αναγκεμένο, ταλέπορο, συναμαρτωλό αδελφό. Να κάνουμε την γνωριμιά με αυτούς που δεν τον γνωρίζουν. Να πούμε το Θεός χωρές, το μνήσθητη Κύριε, το γέροντα πρέσβευε μα και για ακόμη μια φορά το Πάτερ Εφραίμ υπέ λόγων. Μακαριστός Πατήρ Εφραίμ, κατά κόσμον Γεώργιος Γκυλίνης του Πέτρου, γεννήθηκε στη Θράκη, στις σφαίρες του Εύρου, τον Απρίλιο του 1956. Από την παιδική και φηβική του ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη του στην Εκκλησία και την κλίση του στον μοναχισμό. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, συνδέθηκε πνευματικά με τον γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη και σε ηλικία 21 ετών μετά το θάνατο του σαρκικού του πατέρα, προσήλθε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους ως δόκιμος μοναχός. Μετά από έναν χρόνο, το 1978, χειροθετείται μοναχός και στις 9 Μαρτίου του 1980 χειροτονείται ιεροδιάκονος της Μονής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ροδοστόλου, πατέρα Χρυσόστομο, και αναλαμβάνει προϊστάμενός της το 1981. Γίνεται μεγαλόσχημος μοναχός το 1983, χειροτονείται το ίδιο έτος πρεσβύτερος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, τον Μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της, πατέρα Αντώνιο Κόμπο, και το 1992 αναλαμβάνει καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, ως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου του 2001 που υποβάλλει την παραίτησή του. Από τις 18 Ιουλίου του 2001 ασκείται και υπηρετεί ως δικαίος στην Ιερά Κοινοβιακή Σκήτη του Αγίου Ανδρέα και Αγίου Αντωνίου στις καρδιές του Αγίου Όρους, ως και τις 30 Μαρτίου 17 με το παλαιό, όπως είπαμε, οπότε και κοιμήθηκε. Έχουμε να πούμε αρκετά και για την περίοδο αυτή της ασθενείας του, τη σύντομη μα τόσο διδακτική και ελπιδοφόρα για όλους μας σε επόμενες εκπομπές. Σήμερα επιλέξαμε να παραθέσουμε ένα κήρυγμα, έναν λόγο του πατρός Εφραίμ. Πάτερ Εφραίμ υπέ λόγων, όταν μιλούσε ο γέροντας, είχες μονίμως την αίσθηση ότι σε αυτό που περιέγραφε ήταν ο ίδιος παρόν. Και κάποτε έχει παρεξηγηθεί και αυτή του η ταπεινή απολυτότητα, επιτρέψτε μας να πούμε. Είχες λοιπόν την αίσθηση ότι αυτό που άκουγες ήταν κάτι που περιέγραφε ένας άνθρωπος που είχε αυτοπρόσωπη παρουσία στα διάδραμα της στέντα. Όχι γιατί διέθετε το τάλαντο της αφήγησης ή της παραστατικότητας. Αντιθέτως, δεν φτιασίδωνε τίποτα. Θαρούμε πως ήταν η βαθιά ανέκπτωτη και αταλάντευτη πίστη του, η αδίσταχτη στη θεοπνευστία του Ευαγγελικού Λόγου και στην ερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου από τους Αγίους Πατέρες. Δεν μπορεί κάποιος ακούγοντάς τον λοιπόν να αμφιβάλλει. Ό,τι λέει είναι αποκεκαλυμμένο. Αποκεκαλυμμένο στους καθαρούς την καρδία. Μεταφέρεται σε εκείνον τον καιρό, το καιρό εκείνο, αλλά ως νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι Μεγάλη Παρασκευή λοιπόν του έτους 2009, 17 Απριλίου. Στην τράπεζα μια κούπα τσάι και ένα παξιμάδι για όσους δεν κάνουν το ευλογημένο τριμέρι, το τελευταίο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και ο γέροντας Εφραίμ ξεκινά να μιλά.
Μεταφέραμε λοιπόν την πλειονότητα όσων τότε είπε. Πόσο το συγκινούσε εκείνη η προσφώνηση του Χριστού μας. Τεκνία μου. Τεκνία μου. Αυτήν την προσφώνηση φώναζε κάθε του ματιά. Κάθε ματιά αυτού του ευλογημένου εργάτη και στρατιώτη του Χριστού μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μερίμνησαν αυτοί οι μνημειώδεις λόγοι του Γέροντα να χαριστούν στις ψυχές μας, τις τόσο άνυδρες, τις τόσο διψασμένες, για το ζωντανό νερό του Κυρίου μας. Το Άγιον Ευαγγέλιο δεν είναι βιβλίο, δεν το διαβάζουμε, το μελετάμε. Με φόβο Θεού και πίστη αδίσταχτη ότι όλα είναι επαναληθέστατα για να λάβουμε φωτισμό. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας και η συμπυκνωμένη χάρη Αγίου Πνεύματος. Από μικρό παιδί με έθελγε. Το είχα πει στο γέροντά μου και σε άλλους πατέρες. Και μόλις εισήλθα στο μοναχισμό, με έθελγε αυτό το 17ο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα 8 σημεία του. Ξέρετε, οι μεγάλοι πατέρες είχαν τάξει τυπικό κάθε μέρα να διαβάζουν ένα κεφάλαιο του Ευαγγελίου. Συστηματικότατα τα 4 Ευαγγέλια. Πολλοί είχαν ασχοληθεί με το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Ο Άγιος Ιωάννης, αφού μελέτησε τα 3 Ευαγγέλια των υπολείπων, διαπίστωσε πως το μέγα θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου δεν το είχε γράψει κανείς. Δεν το λησμόνησαν, αλλά ο Λάζαρος ήταν ακόμα ζωντανός και άρα ήταν ένα ζωντανό κήρυγμα. 2 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Λαζάρου ξεκίνησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Πολλοί πατέρες λοιπόν ασχολούνται συστηματικά με αυτό, κυρίως με το 13ο, 14ο, 15ο, 16ο και 17ο. 21 κεφάλαια έχει γράψει ο Ιγαπημένος και από αυτά τα 5 κυρίως με το 17ο είναι η λεγόμενη αρχιερατική προσευχή του Χριστού μας. Τεκνία μου, λέγει εκεί, παιδάκια μου, χαίει όλα τα σπλάχνα της απείρου, θεϊκής, πατρικής αγάπης του στους μαθητές του. Πάτερ μου, όσο με αγαπάς τόσο σε αγαπώ. Γιατί? Γιατί προσθέτει έπειτα ο Χριστός μας. Όσο εσύ με αγαπάς, τόσο αγάπησα κι εγώ τους ανθρώπους. Φανταστείτε αγάπη. Μα δεν υπάρχει μέτρο συγκρίσεως. Είναι αμέτρητο. Όσο αγαπώνται τα 3 πρόσωπα της αδιαίρετης Αγίας Τριάδας, τόσο ηγάπησε ο Χριστός όλους μας. Μα δεν βιώνουν όλοι αυτήν την άμετρη αγάπη του Χριστού μας. Γιατί δεν τον πιστεύουν. Δεν εφαρμόζουν όλες τις εντολές του. Και όσοι τον πιστεύουν, ορθόδοξοι δηλαδή, πάλι δεν βιώνουν την ίδια αγάπη, γιατί δεν διάγουν ορθόδοξα. Όσο περισσότερο βιώνουμε ορθόδοξα, τόσο περισσότερη αγάπη Χριστού βιώνουμε στο μετόχι της καρδιάς μας, σε αυτήν την εδέμ, την καρδιακή. Όση δόξα είχα, Πάτερ μου, λέει στη συνέχεια, πριν να σαρκωθώ, όλη αυτή τη δόξα, όλη αυτή τη δόξα μου θέλω να τη βλέπουν όλοι οι σεσωσμένοι εμείς μαθητές. Διότι όλη μου τη δόξα την έδωσα σε αυτούς και θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και οι μαθητές μου και να θωρούν όλη τη δόξα μου. Αυτή που είχα και ως άσαρκος Θεός Λόγος και τώρα ως ένσαρκος Χριστός. Όταν θα έρθει όμως ο άλλος Παράκλητος στην προσωπική σας και γενική Πεντηκοστή, τότε θα τα καταλάβετε όλα αυτά που τώρα σας λέω. 8 προτάσεις λοιπόν με είχαν σημαδέψει από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Αδολέσχησα και αδολεσχώ. Ένα ποτάμι αστήρευτο βγαίνει συνέχεια.
Από μια λέξη και μόνο. Λόγου χάρη από τη λέξη διψώ. Ατέλειωτος ωκεανός. Είχα σταματήσει λοιπόν σε αυτές τις 8 προτάσεις. Η πρώτη. Ο Χριστός μας έχει ήδη σταυρωθεί. Είναι Μεγάλη Παρασκευή, 23 Μαρτίου. Όταν σταυρώθηκε, η Ανάσταση έγινε στις 25 Μαρτίου, όπως και Ευαγγελισμός. Με την κοσμική ώρα σταυρώθηκε στις 9 το πρωί, ώρα Τρίτη, Βυζαντινή, Εβραϊκή τότε. 3 ώρες μετά την Ανατολή του Ηλίου έγινε η Σταύρωση. Τον σταυρώσαμε λοιπόν τον Χριστό μας, όλοι μας. Τα αμαρτήματά μας εσταύρωσαν τον Χριστό μας. Βεβαίως, ηθικοί αυτούργοι είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Όλων των αιώνων οι αμαρτίες τον σταύρωσαν. Τον καρφώσαμε με μεγάλα μεγάλα καρφιά να βυθιστούν στο Πανάγιο Ξύλο και να αρχίσει να τρέχει κρουνιδών το αίμα, κυρίως από τα άχραντα πόδια του, αφού το αίμα κατεβαίνει προς τα κάτω, από τα χέρια λίγο. Από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, 6 ώρες έμεινε επί του Σταυρού ο Χριστός μας ζωντανός. Ο Χριστός μας, ενώ τα 3 δημόσια έτη του έλεγε και έλεγε και τι δεν είπε και ποιος μπορεί να μετρήσει, όλα τα βιβλία του κόσμου δεν χωρούν όσα είπε το Πανάγιο στόμα του Χριστού μας, κηρύττων και θεραπεύων κοντά στον ανθρώπινο πόνο. Όλοι πονεμένοι, πληγωμένοι, φαρμακωμένοι, αμαρτωλοί και όλοι με ασυγχώρητες τις αμαρτίες τους να κουβαλούν. Φανταστείτε, αν μια αμαρτία έχει τόνους πολλούς, άπειρους, τόσα αμαρτήματα, σύν το προπατορικό, με τους ρήπους ενός εκάστου, πώς να αντέξουν αυτές οι ψυχές. Γι' αυτό οι μισοί ήταν δαιμονισμένοι και άλλοι, αν μου επιτρέπετε, διεστραμμένοι και ανήθικοι. Έτσι ήταν ο κόσμος στην κυριολεξία, ελαχιστότατη ήταν εντάξει. Στα μαρτήματά τους, στα κανονικά, να το πούμε. Όλοι οι άλλοι ήταν σατανολάτρες, δαιμονολάτρες, ειδωλολάτρες, μέσα στο σκότος της αγνίας, με τα δαιμόνια, οι Έλληνες με το Δωδεκάθεο και τόσα άλλα. Αφήστε τους Ανατολικούς. Τώρα έχουν 5.000 δαιμόνια εκεί στην Ινδία και στα Πέριξ. Φανταστείτε τότε τι γινόταν. Αυτός ο πόνος ο αβάσταχτος της ανομίας, αγνίας της αμαρτίας ή και της ημιμαθίας, τουλάχιστον στον εκλεκτό λαό του παλαιού Ισραήλ, ήταν αβάσταχτο στοιχείο και σταυρός. Κι έτσι λοιπόν ο Χριστός μας είπε τόσα από τα οποία ελαχιστότατα γράφτηκαν στα 4 Ευαγγέλια. Όταν όμως εσταυρώθη, βλέπουμε ότι από την πρώτη λέξη που είπε μέχρι την τελευταία είναι μετρημένα κουκιά, όπως έλεγε ένας γέροντας. Είπε μόνο 8 μικρές προτάσεις, τίποτε άλλο. Το πρώτο που είπε σταυρωμένος και κάτω του σταυρού λιδωρούμενος, ανοίγοντας το Πανάγιο στόμα του, ήταν «Πάτερ, άφες αυτής, ούγαρ είδαση τυπιούση, άπειρη αγάπη, άπειρη ευσπλαχνία, κατά το ανθρώπινο». Δεν είχε κανέναν λογισμό, έστω και τον πιο ψηλό, για τους σταυρωτές του, και ζητάει από τον ουράνιο πατέρα του να συγχωρεθούν. «Πάτερ μου, αυτοί που με σταύρωσαν στην κυριολεξία, οι Ρωμαίοι στρατιώτες κατ' εντολή του Ποντίου Πιλάτου, αυτοί δεν ξέρουν ποιον σταυρώνουν. Οι υπόλοιποι ιερείς, αρχιερείς, φαρισαίοι ήταν ηθικοί αυτουργοί και ήξεραν ποιον σταύρωναν. Είχαν πλήρη επίγνωση. Φανταστείτε, έλεγαν, εκείνος ο πλάνος είπε ότι την τρίτη ημέρα θα εγερθεί, όταν ήταν εν ζωή. Θα ήξεραν πολύ καλά τα γράμματα, αλλά οι στρατιώτες δεν γνώριζαν. Πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν σαν τους δύο συσταυρωθέντες ληστές. Ο Δυσμάς εκ δεξιών και ο Γεστάς εξ ευωνίμων. Σταυρωμένος και καταραμένος, τέτοια αντίληψη είχαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Ο Χριστός μας λοιπόν για αυτήν την αμαρτία, την θεοκτονία, όχι την προφητοκτονία, με την πιο μεγάλη του τιμίου προδρόμου, αλλά την θεοκτονία. Για αυτούς λοιπόν ζητά ο Χριστός μας συγχώρεση των στρατιωτών από τον πατέρα του. Όχι όλων των πεπραγμένων αμαρτημάτων τους, αλλά αυτής της αμαρτίας, της θεοκτονίας.
Ο θεάνθρωπος προσεύχεται και εισακούεται. Ο ίδιος τους συγχωρεί. Η δεύτερη πρόταση, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Εφραίμ, ο Σεραγιώτης, είναι στον διάλογο των δύο ληστών. «Εμείς μεν, ον άξια επράξαμεν απολαμβάνομεν». Ο Χριστός μας ακούει, δεν μιλάει. Το αίμα ρέει ποταμιδών. Ξαφνικά ο εκδεξιών γυρίζει προς το Χριστό μας οικετευτικά και ανταμώνουν τα βλέμματά τους. Σε αυτήν την κατάσταση η λαλιά των οφθαλμών έχει άλλον τρόπο επικοινωνίας. Μιλούν οι καρδιές, οι πάσχουσες καρδιές, οι ψυχές. Ο Χριστός μας σαν καρδιογνώστης καταλαβαίνει και ο ληστής του λέει «Μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Η δεύτερη πρόταση του Χριστού μας λοιπόν «Αμήν λέγωση σήμερον με τεμού εσύ εν του παραδείσου». Όχι μόνο τον πίστεψε ως Θεό, αλλά μόλις αναστηθείς, μόλις αναληφθείς, τότε θυμίσουμε στη βασιλεία σου και δεν τολμά να του πει «συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες». Ευκαιρία είναι. Όλοι οι αμαρτωλοί στον Χριστό αυτό ζητούσαν. «Η πόρνη εν κλαθμό, συγχώρεσέ με», έλεγε, ως καρδιογνώστης. Ο ληστής έλεγε «απλώς μου αρκεί να με θυμηθείς εν ημέρα κρίσεως, γιατί εγώ θα κολλαστώ για τις τόσες αμαρτίες μου, που δικαίως πάσχω και σταυρώνομαι ως ληστής. Μου αρκεί αυτό, δεν τολμώ περισσότερα να ζητήσω άφεση αμαρτιών, δεν το αξίζω. Κοιτάξτε αυτογνωσία, κοιτάξτε θεολογία. Τέτοια θεολογία από άνθρωπο χωρίς κατήχηση, τον φωτίζει ο ουράνιος πατέρας». Όπως και τον Πέτρο για να πει το «Σύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος». «Αμήν λέγωση σήμερον με τεμού εσύ εν το παραδείσου». Μετά από λίγο πέθαναν οι ληστές και η μεν ψυχή του εξεβονίμων μετέβη εις τον Άδη, η ψυχή του εκδεξιών ληστού δεν κατήλθε εις τον Άδη. Ο Χριστός μας κατέβηκε στον Άδη και παρέμεινε 33 ώρες. Όταν σκεφτόμαστε ότι ο Χριστός μας παρέμεινε στον Άδη 33 ώρες, ποιος τολμά να πει ότι δεν υπάρχει κόλαση και Άδης. Να είναι ο Χριστός μας οντολογικά εκεί κάτω. Η ψυχή του εκδεξιών ληστή ανήλθε στους ουρανούς και έφτασε μέχρι την κεκλεισμένη πύλη του Παραδείσου, την οποίαν φρουρούσαν τα χερουβίμ με εντολή Θεού. Δεν εισήλθε μέσα στον Παράδεισο, γιατί εκεί εισήλθε πρώτος ο Χριστός αναστημένος. Και όλους στη συνέχεια που εξανέστησε, ο Αδάμ, η Εύα και ο εκδεξιών ληστής. Όλα αυτά τα διατυπώνουμε με γήινες εικόνες, για να είναι κατανοητά. Με τεμού έσυ εν το παραδείσου. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μετά ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μετά ληστού και εν θρόνο υπήρξες Χριστέ. Μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος. Είσαι παντού και τα πάντα πληρών. Ποιος μπορεί αυτό να το καταλάβει? Το πιστεύουμε και το λατρεύουμε μόνο. Ο ληστής, επειδή εθεολόγησε και ταπεινώθηκε, αμέσως ο Χριστός μας του απαντά. Ενώταν του μιλούσε ο εξεβονίμων, όταν του έλεγε «αν είσαι ο Υιός του Θεού κατάβηθη εκ του Σταυρού σώσον εαυτόν και ημάς», ο Χριστός μας τον άκουσε, αλλά ούτε γύρισε καν το κεφάλι και δεν το απήντησε. Όταν κανείς ομιλεί κατά αυτόν τον τρόπο, ο Χριστός μας σιωπά, δεν καταφρονεί, σιωπά ως καρδιογνώστης. Τρίτη πρόταση του εσταυρωμένου μας. Βλέπει την Παναγία Μητέρα του, τον Ιωάννη και τις Μυροφόρες. «Γίνε, ιδού ο Υιός σου». Τέταρτη πρόταση. «Ιδού η μήτρη σου». Δεν την λέει «μανούλα»,
για να μην την λυπήσει. Γίνε, γυναίκα, όχι όπως το λέμε εμείς, το γίνε με το γάμα κεφαλαίου. Ω μεγαλοπρεπεστάτη βασίλισσα και κυρία μου, αρχόντισσα του ουρανού, μοναδική και ανεπανάληπτη. Η Παναγία μας κατάλαβε την λέξη. Οι άλλοι δεν εννόησαν. Όταν έλεγε ο Υιός του ανθρώπου ο Χριστός μας, είναι σαν να έλεγε ο Υιός της Παναγίας. Εμείς είμαστε Υιοί ανθρώπων, Μητρός και Πατρός. Ο Χριστός είναι Υιός μόνο ενός ανθρώπου, της μητέρας Του. Παντού την τιμά, παντού την προβάλλει. Αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, σαν να μιλά με κωδικούς. Γίνε ιδού ο Υιός. Και έχουν εμπειρία όλοι. Η Παναγία μας, ο αγαπημένος Ιωάννης, ότι οτιδήποτε λέει ο Χριστός μας αμέσως γίνεται. Αμέσως η Παναγία μας απέκτησε κατά χάριν και άλλον γιο. Και ο Ιωάννης και άλλη μητέρα. Έχει τρεις μητέρες. Την Σαλόμη, την Παναγία και την Βροντή. Υιός της Βροντής. 11 χρόνια μαζί του. Όπου πήγαινε την έπαιρνε μαζί του. Την Παναγία μητέρα του. Ως τις 15 Αυγούστου του έτους 44. Σε ηλικία 59 ετών. Ιδού η μήτυρ σου. Έτσι υιοθετείται στο ορθόδοξο ανθρώπινο γένος η Παναγία μητέρα μας. Να είναι μητέρα όλων των ορθοδόξων λαϊκών, μοναχών, κληρικών. Τακτοποιήθηκε από Σταυρού η μητέρα του Χριστού μας. Δόξα και τιμή στον πιο παρθένο και πλέον καθαρό και ταπεινό εξόλων στον Ιωάννη άρμοζε να ακούσει πρώτος το ιδού η μήτρη σου. Υιοθετηθήκαμε όλοι από την άπειρη εσταυρωμένη αγάπη. Χριστιανοί μου, ιδού η μητέρα σας, η Παναγία μου, η φυσική δική μου μητέρα, είναι πλέον η δική σας, χαρισματικός. Αρκεί να την τιμήσετε και να εφαρμόσετε αυτά που θέλει. Και η Παναγία τι θα μας πει? Να ακούτε και να εφαρμόζετε όσα είπε ο Υιός μου στο Άγιον Ευαγγέλιο Του. Έτσι θα έχετε τη χάρη Του και τη δική μου μητρική ευλογία. Πέμπτη πρόταση. Δίψω. Μια λέξη που φαινομενικά φανερώνει αφυδάτωση, εξάντληση, βασανισμό. Ο Σταυρός τον Γολγοθά. Βιολογικά το σώμα του έχει καεί από μέσα. Με την ανθρώπινη έννοια ο Χριστός μας διψά. Δεν υποκρίνεται. Ούτε το λέει για να ξεγελάσει τον διάβολο. Διψά. Αφήνει την ανθρωπότητά του να υποφέρει στο μέγιστο της αντοχής. Όπως ένας άνθρωπος. Μετά το Σταυρό και τη συσκότηση, ο διάβολος κατάλαβε ότι ήταν ο Θεάνθρωπος. Επτερνίστη, εγελάστη. Ο Χριστός μας όμως δεν είπε διψώ για να τον ξεγελάσει. Είναι ο πιο ταπεινός από όλους τους ταπεινούς. Έπασχε περισσότερο από όλους. Λέγοντας διψώ, οι πατέρες νηπτικά ερμήνευσαν το εξής. Θέλω να υποφέρω κι άλλο. Διψώ να υποφέρω κι άλλους σταυρούς, δοκιμασίες, βάσανα, κακώσεις, να αποδείξω πόσο περισσότερο σας αγαπώ, διότι υπάρχουν αμετανόητοι, άτεγκτοι, άσπλαχνοι, οι οποίοι δεν θα συγχωρούν. Εγώ επί σταυρού συγχωρώ όλους και εσείς για ένα τίποτα δεν συγχωρείτε. Φανταστείτε πόσο θα υποφέρει η ψυχή εκείνου που δεν συγχωρεί, διότι ο Χριστός είπε πως αν δεν συγχωρέσετε δεν θα συγχωρεθείτε και από μένα. Από αγάπη τα κάνω όλα αυτά και δεν αναγκάστηκα να σταυρωθώ εξαιτίας του διαβόλου και της αμαρτίας. Είναι και αυτός ο λόγος, αλλά από αγάπη και μόνο από αγάπη. Αυτές οι 5 προτάσεις μας φτάνουν λοιπόν ως τις 12 το μεσημέρι. Από τις 12 ως τις 3 το απόγευμα ο Χριστός μας σιωπά. Κάτω η Παναγία αγκαλιάζει το Σταυρό και τα αίματα που τρέχουν. Ο Ιωάννης, ο θεολόγος, οι μυροφόρες. 3 ώρες απόλυτης σιωπής. Αυτή η σιωπή, αδελφοί μου και πατέρες, είναι άλλου είδους προσευχή. Δεν ξέρω αν θα αποκαλυφθεί κάποτε τι έλεγε ο Χριστός.
«Για εμάς θα έλεγε στον ουράνιο πατέρα του». Και όχι ότι ετοιμαζόταν να κάνει επίδειξη θείας δυνάμεως με τους σεισμούς και τη συσκότηση. Αυτά τα είπαν με τα μυθεύματά τους οι Προτεστάντες και οι παπικοί αιρετικοί. Ο Χριστός μας δεν κάνει επιδεικτικά θαύματα. Ταπεινότατα κάνει θαύματα για να σωθούν αθάνατες ψυχές. Και συνεχίζουμε με τον λόγο του πατρός Εφραίμ, του μακαριστού πατρός Εφραίμ του Σεραγιώτη. Μεγάλη Παρασκευή του 2009, εκεί στην τράπεζα, σε έναν άκρος αποκαλυπτικό λόγο, μεστό από τα βαθιά νοήματα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Περίπου στις 3 το απόγευμα πάλι ανοίγει το Πανάγιον στόμα του Χριστός μας και λέγει άλλες 3 προτάσεις. «Ηλί, ηλί, ηλί, μάσα βαχθανή, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Με ερωτηματικό. Δεν το λέει καταφατικά. Αυτό είναι βλασφημία. Δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Ερωτά, μήπως με εγκατέλειψες, μήπως. Ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Αφού γνωρίζω ότι πάντοτε με τεμούει, τώρα θα με εγκαταλείψεις. Αλλά τώρα αυτοεγκαταλείπεται ο Χριστός μας την ανθρωπότητα. Γιατί πρέπει να πιει όλο το ποτήρι μέχρι τελευταίας γουλιάς. Όλη η παγκόσμιος αμαρτία περνά μέσα από τα κύτταρα του σώματός μου. Φανταστείτε όλοι οι κεραυνοί, τι ενέργεια και τι βάτ έχουν. Όλη αυτή η ενέργεια να περνά μέσα από ένα σώμα. Δεν θα αντέξει το σώμα αυτό, αλλά πρέπει να σταυρωθεί η παγκόσμιος αμαρτία μέσα από την ανθρωπότητά του. Να σταυρωθεί και να συγχωρεθεί, χωρίς να μαρτήσει το σώμα του Χριστού. Είχα ακούσει κάποιον που το έλεγε διαφορετικά, σαν τον Καζαντζάκη, τον πλανεμένο, τον ταλέπορο. Είναι αυτό εσχάτη βλασφημία. Περνάει η αμαρτία μόνο και μόνο για να σταυρωθεί και να συγχωρεθεί. Όχι για να βιώσει ο Χριστός μας στην ανθρωπότητά του την τελευταία στιγμή, όπως θα ένιωθε ένας κοινός αμαρτωλός άνθρωπος. Αυτά είναι εσχάτες πλάνες και βλασφημίες και ιεροσιλίες. Στο διάστημα αυτών των 3 ωρών γίνεται αυτή η παγκόσμιος συσκότησης. Αφού λοιπόν έγινε η Σταύρωση στις 9 το πρωί, η Σελήνη ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με το νότιο ημισφαίριο. Είχε ανατείλει εδώ και 3 ώρες η Σελήνη, πανσέλινος. Μόλις η δεσποινής Σελήνη, έλεγε ένας γέροντας χαριτολογώντας, μόλις είδε ότι ο Χριστός σταυρώνεται στο άνω ημισφαίριο, άρχισε να κάνει ράλι επιτάχυνσης, πρώτη φορά στη ζωή της. Και ο ήλιος από τις 9 το πρωί μέχρι να φτάσει στις 12 το μεσημέρι διήνυσε απόσταση 3 ωρών, η Σελήνη στον ίδιο χρόνο διήνυσε απόσταση 15 ωρών. Όπως βλέπουμε τα διαστημόπλοια να τρέχουν και πιο γρήγορα ακόμα. Και όλοι να βλέπουν το φεγγάρι να τρέχει τόσο γρήγορα. Ήθελε να δείξει τη σταύρωση του δημιουργού της. Οπότε στις 12 ακριβώς οι δίσκοι ηλίου και σελήνης συμμύπτουν. Και δεν γίνεται έκλειψη ούτε ηλίου ούτε σελήνης. Γίνεται απόλυτη συσκότηση. Όχι σκία. Σαν να μην υπάρχει ούτε ήλιος ούτε σελήνη. Μέρα μεσημέρι. Ξαφνικά έγινε αυτό, σε 0 χρόνο. Όχι λίγο-λίγο. Αποτόμως, ώστε όλοι έμειναν με κομμένη την ανάσα όπου κι αν βρίσκονταν. Εκείνον τον καιρό βρισκόταν στην Αίγυπτο ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, για κάποιες εργασίες και μελέτες. Και σημείωσε την ημέρα και την ώρα. 23 Μαρτίου, ώρα 12. Αφού διήρκεσε 3 ώρες, το σημείωσε μέχρι τις 3 και έγραψε την πρόταση «Η Θεός Πάσχη ή το Πάναπολιτ». Αργότερα, όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, στην Πνίκα, και εξήγησε ότι την Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 12, την 23η Μαρτίου έγινε σκότος σε όλη την Οικουμένη και στα 2 ημισφαίρια για 3 ώρες, τότε κατάλαβε ο Άγιος Διονύσιος ότι ο Θεός Πάσχη. Η ανθρωπότητα του έπασχε. Αλλά αυτός έτσι το έγραψε τότε, γιατί ακόμα δεν ήταν ορθόδοξος.
Σε αυτές τις 3 ώρες μόνο ο Χριστός μας γνωρίζει τι προσευχές έκανε για τη σωτηρία όλου του ανθρωπίνου κόσμου. Και στις 3 το απόγευμα λέει το «Ελοή, Ελοή, λιμά, σαβαχθανή». Στη συνέχεια, λίγο πριν συμπληρωθούν οι 6 ώρες, αναφωνεί βγάζοντας μεγάλη κραυγή και λέει την 6η πρόταση. «Τετέλεστε». Και δεν είναι ότι τελειώνω, φεύγω, πεθαίνω, αλλά ετελειώθη η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ό,τι ήταν να το κάνω, το έκανα. Δεν απομένει τίποτα. Δεν λείπει τίποτα. Όλα είναι τέλεια. Ως Θεός και ως άνθρωπος τα έκανα όλα τέλεια. Τετέλεστε λοιπόν η παγκόσμια σωτηρία. Όποιος θέλει να σωθεί, θα σωθεί. Δια μετανοίας και εξομολογήσεως, ορθοδόξου βαπτίσματος κτλ. Θα αναγεννηθεί, θα ζήσει εν μετανοία, θα εξομολογηθεί, θα σωθεί. Όποιος δεν θέλει, δεν θα σωθεί. Αλλά με το τετέλεστε, φανερώνεται ότι εν δυνάμει εσώθη όλος ο κόσμος. Και λίγο πριν συμπληρωθούν οι 3 ώρες, βγάζει ακόμα πιο μεγάλη κραυγή. «Πάτερ, ισχύρα σου παρατίθημη το πνεύμα μου». Και τότε λοιπόν, κλείνα στην κεφαλήν δεξιά, εξέπνευσε. «Δεν μου βγαίνει η ψυχή, εγώ την βγάζω. Εγώ την βγάζω την ψυχή. Εξουσία έχω να την βγάλω. Την ψυχή την έπλασα ως Θεός για να λάβω και σώμα. Απ' τη μητέρα μου. Και την ψυχή μου την έπλασα εγώ, εκ του μη όντως ως Θεός. Την παραδίδει ισχύρα του ουρανίου του Πατρός, με πολύ μεγάλη κραυγή όσο είχε αντοχή. Και αυτό τον τελευταίο λόγο, αυτό το τελευταίο λόγιο, αφού είπε, εξέπνευσε και ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα με τον σεισμό, το καταπέτασμα και τα μνήματα που ανεώχθησαν. Και αμέσως ο Χριστός μας, εκπνεύσας αμέσως, εισήλθε εις τον Άδη, αμέσως. Θα προσέξετε πάνω στην εικόνα της Αναστάσεως, γράφουμε άλλοτε η Ανάστασης και άλλοτε η Εισάδου Κάθοδος. Το ίδιο είναι. Και η Ανάσταση των ψυχών των Αγίων εν το Άδη, του Αδάμ και όλων των ανδρών, της Εύας και όλων των γυναικών, γνωστών και αγνώστων. Ο Χριστός μας επαναφέρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν χάσει οι ψυχές, γιατί στον Άδη οι ψυχές πήγαν χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρις δεν κολλάζεται. Όταν την έχεις, όπου και να πας, είναι παράδεισος. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, και στην κόλαση πηγαίνω και παντού αρκεί να είμαι με τον Χριστό. Όπου ο Χριστός, εκεί και ο παράδεισος. Οι πατέρες αυτά δεν τα διαβάσανε, τα βιώσανε με Πνεύμα Άγιο. Αυτές είναι οι 8 προτάσεις, αδελφοί μου, που από την πολύ μικρή μου ηλικία με είχαν συγκλονίσει. Αλλά και τον καθένα που θα εμβαθύνει στα θέματα αυτά, θα βγάλει νοήματα σε σχέση με τον εαυτό του, πόσο αχάριστοι είμαστε. Γιατί ενώ έγιναν αυτά τα γεγονότα, πάλιν και πολλάκις και συνέχεια αμαρτάνουμε, λιθοβολούμε και μαστιγώνουμε και εμπέζουμε, με γνώση και επίγνωση το Χριστό. Αλλά πρέπει να πάρουμε και το χάρισμα του μη αμαρτάνιν, της απολύτου μετανοίας. Όχι αφέ αυτού, δεν μπορούμε. Θα το ζητούμε γιατί είναι χάρισμα πολύ μεγάλο. Γονιπετής με τα δακρύων, θα ζητούμε τέτοιον μίσος κατά της αμαρτίας, κατά των παθών, κατά των δαιμονικών λογισμών. Καμία συγκατάθεση με κανένα πάθος. Η απόλυτη μετάνοια. Αυτό να μας το χαρίσει ο Χριστός μας, η εσταυρωμένη αγάπη όλων των Ορθοδόξων, για να μας αξιώσει, πατέρες και αδελφοί μου, και αυτού του επιγείου και του ουρανίου Πάσχα. Να μην χάσουμε τους σκόπους και τον μισθό μας για αυτά που βιώνουμε, για τα δύσκολα που θα βιώσουμε στην Ορθοδοξία, στην πατρίδα μας, στον κόσμο μας. Αλλά πρέπει να παραμείνουμε ακλόνητοι και σταθεροί σε όσα διδαχθήκαμε από τον Χριστό μας, τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους.
Μεγάλη Παρασκευή, πρωί, πριν από 15 περίπου χρόνια, στην τράπεζα, εκεί στο Σεράι, μια κούπα τσάι και ένα παξιμάδι για όσους δεν έκαναν το ευλογημένο τριμέρι. Και ο γέροντας ξεκίνησε να μιλά και να μας μεταφέρει σε αυτούς τους αλυσμόνητους λόγους του Χριστού μας, της εσταυρωμένης αγάπης πάνω στο σταυρό. Και πάλι είχαμε αυτήν την αίσθηση ότι σε αυτά που περιέγραφε ο γέροντας ήταν εκεί, ήταν παρόν. Εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε, ακούγοντάς τον, να αμφιβάλλουμε. Ό,τι είπε είναι μια αποκάλυψη του Χριστού μας στους καθαρούς την καρδία. Θα ακούσουμε τον ίδιο το γέροντα λοιπόν τώρα να μας μιλά για τα χαρακτηριστικά, για τις εκφάνσεις της πνευματικής προόδου των χριστιανών Ορθοδόξων και πάλι εκεί στο Σεράι. Είναι η προσευχή του κατά μόνος. Όταν είμαι στο κελί μου, όταν είμαι στο δωμάτιό μου, από το χρόνο που ξοδεύω στην προσευχή και από την ποιότητα προσευχής και από τα αποτελέσματα. Εάν μου έρχονται δάκρυα μετανοίας, αν έρχονται δάκρυα θείας ευχαριστίας, αν έρχονται έστω απλώς δάκρυα, ξέρετε πόσοι προσεύχονται και πολλή ώρα ή σκι ώρες, άνευ δακρύο. Είναι πανάκριβο αυτό το χάρισμα. Και αν το δημοσιεύσουμε, κίνδυνος να φύγει και για πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πουθήσουμε. Και αν δεν έχουμε δάκρυα, έχουμε υδρότα. Ασκητικό υδρότα από τις μετάνοιες, από το γονάτισμα, να πονέσουν τα γόνατα, να σκληρωθούν τα γόνατα, καταλάβατε. Από την νηστεία, από την αγρυπνία, άσκηση αγρυπνίας. Αλλά η προσευχή φανερώνει, είναι ο χρυσός κανόνας πραγματικής προσωπικής πρόοδου. Και από την ποιότητα προσευχής, δηλαδή όσους λιγότερους λογισμούς έχω, ρευμασμούς στην προσευχή, ο άνθρωπος προοδεύει. Είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που όσο πυκνώνει, είναι όπως τα σύννεφα, όσο πυκνώνω τα σύννεφα, μαυρίζουν, κάποτε θα βρέξει. Εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Όσο πυκνώνει η χάρη, τόσο ο άνθρωπος από μέσα του καθαρίζεται, διαγνίζεται, όποτε η προσευχή γίνεται πιο ποιοτική. Και απ' άλλα, αλλά μένουμε σε αυτό, η ίδια προσευχή. Δεν μπορεί ο αδιάσπινικός άνθρωπος να προσέρχεται μόνο 2 λεπτά στο 24ωρο. Γιατί μου είπε ένας πνευματικός, μου λέει συγγνώμη μου, μου εξομολογεί και μου λέει, σαν να τον μαρτώ, λέει συγγνώμη μου, λέει ντρέπομαι πολύ. Του λέω γιατί είπα πολύ μου. Δεν προσέχομαι στο 24ωρο εκτός από 2 λεπτά. Του λέω γιατί δεν έχω χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Εδώ τώρα θα το συζητήσουμε. Για να κάνουμε ένα 24ωρο πρόγραμμα του χρόνου. Πόση ώρα εδώ, πόση ώρα εκεί, πόση ώρα εδώ, πόση ώρα εκεί. Μου τα εξήγησε. Λέει αυτά δεν είναι καλά, αυτά είναι καλά. Αλλά ο Χριστός θέλει να τα αντιστρέψουμε τους όρους. Πρώτον, θα προσεύχει σε 2 ώρες το 24ωρο, το λιγότερο. Πού θα βρω το χρόνο. Τα άλλα θα τα κουρέψεις, θα τα κλαδέψεις. Να ένα ωραίο κούρεμα, μόνο τα χρήματα και στα πνευματικά πράγματα. Ο πνευματικός άνθρωπος όσο προχωρεί προς τον Χριστό, αυξάνει η προσευχή. Και η ώρα προσευχή, αλλά και η προσωπική προσευχή. Τόσο για τον εαυτό μας, όσο για τους άλλους. Ένας παιδικός πατέρας μου έλεγε ότι έχω να μνημονεύσω κοντά 20.000 ονόματα. Και όταν κάνουμε το κοσκίνημα, ας πούμε, Κωνσταντίνου, μιλάω για τους ζώντες τώρα, Κωνσταντίνου, έρχεται η μορφή του. Γιατί μπορώ να έχω χιλιάδες Κωνσταντίνους, ο τάδε Κωνσταντίνου, Μαρθαίου, ιερομονάχου, ιερέως. Έρχεται η μορφή του, τον βλέπω και στην Αγία Προσκομιδή, τον βλέπω, τον ζω.
μετά στο κεκοιμημένος, το βλέπω, το ζω. Δεν είναι απλώς το μνημονεύω, δηλαδή χρησιμοποιώ λίγο χρόνο. Δεν βιάζομαι πολλά ονόματα, εντάξει και αυτό θα είναι, αλλά πρέπει να πάει η μορφή μου, η μνήμη μου σε αυτό το πρόσωπο. Και όσο το μνημονεύω, αυτή η αγαπητική μνήμη, αυτό λέγεται κυταρική μνήμη. Κυταρική μνήμη, στη χάρη, είναι ανεξάλληπτη. Δηλαδή είναι η μορφή του που προβάλλεται μέσα στη διάνοιά μου, δηλαδή η αγάπη είναι τόσο δεμένη με αυτό, είτε εν ζωή είτε και κοιμημένος, που έρχεται η μορφή του μπροστά του. Καταλάβατε. Σε ευχάριστη διατύπωση. Οπότε το βλέπω σαν ζωντανό. Σαν το συνεμένο είναι όλος, λέτε, και είναι όλοι ζωντανοί. Η ίδια προσευχή ενέργεια. Και δάσκαλος προσευχής, ο πιο μεγάλος και τρανός κάτι, γιατί ο πρίτανες είναι η ίδια προσευχή. Η ίδια προσευχή θα σου διδάξει την προσευχή. Αρχή βέβαια να έχω και λίγους βοηθούς έτσι και λίγα βιβλία, αλλά αν εγώ δεν γονατίσω και δεν προσευχηθώ. Μας έλεγε ο Γέροντας, λέει, πρώτα θα κάνουμε 33-300 στο 24ωρο, χαμηλοφόνος. Χαμηλοφόνος. Θα κουραστείς, θα πονέσουν τα λαιμά, θα πονέσει η γλώσσα, θα βήξεις, θα ξαναβήξεις, θα πιείς νερό, θα κάνεις, θα επιμείνεις. Όχι όλα μαζί, σε 3 δόσεις. Πρέπει να χορτάσει η διάνοια και τα αυτιά χαμηλοφόνος, όχι αφόνος. Κύριε Σου Χριστέ, ελεησό μου, Κύριε Σου Χριστέ, ελεησό μου. Για να μπορέσεις κανείς μετά σιγά σιγά να στρωθεί αυτό στην ώρα προσευχή και μετά προσευχή για τους άλλους. Ώστε στο τέλος να προσεύχεσαι πιο πολύ για τους άλλους και λιγότερο για σένα και στο τέλος μόνο για τους άλλους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος από Θνήσκο, στην ηλικία των 80 και 90 και 100 ετών, 102 περίπου, το κήρυγμα του είτε «Τεκνία μου αγαπάτε αλλήλους» και ήταν και καθήμενος. Λέω κάποιο γέροντα, γιατί το έλεγε τεκνία μου, χαριτωμένα μου παιδάκια, μωράκια μου που λέω. Δηλαδή είναι η αγάπη τόσο πολύ ξεχύριζε, που συνεχώς μνημόνευε με τους άλλους. Τους άλλους, δηλαδή όπως ο Θεός. Δεν ασχολείται με τον εαυτό του, όλα για τους άλλους. Είναι η τέλεια αγάπη για τους άλλους. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Είναι η προσευχή λοιπόν το μέγιστο κριτήριο της πνευματικής προόδου. Και πόσα δε συμπεριλαμβάνει. Ένα αφιέρωμα ξεκίνησε σήμερα, αδελφοί μου, που αν θέλει ο Θεός να μας βγάλει όλο το φετινό πεντηκοστάρι με λόγους, με θύμησες, με αποκαλύψεις, με την ελπίδα και το φως, με το Χριστό μας στο κέντρο. Ο μακαριστός πατήρ Εφραίμ, ο Σεραγιώτης, δεν μας άφησε βιογραφικά διακρίσεις, τιμές, περγαμηνές. Ένα βιβλίο με τίτλο «Λόγοι πενιχρή εξαγίου όρους» άφησε πίσω του, αν και θα μπορούσε να. Είναι γεμάτες βιβλιοθήκες με βιβλία του. Μας άφησε όμως τις κατηχήσεις του, τα κηρύγματά του, με τους γλυκύτατους λόγους του, με το μας να συνοδεύει πάντοτε τον Χριστό, με τη σοφία του Θεού να πρωταγωνιστεί στα λεγόμενά του, όπως πρωταγωνιστεί και στις συνειδήσεις του απλού λαού. Το είπαμε και στην αρχή και θα το ξαναπούμε ότι δεν είναι μια σειρά εκπομπών αγιοκατάταξης. Δεν έχουμε αυτή την πρόθεση. Το μόνο που θέλουμε είναι να γνωριστούμε ξανά, εμείς να θυμηθούμε και άλλοι που δεν τον γνώρισαν να τον γνωρίσουν, με έναν άνθρωπο που είχε χάρη και χαρά Θεού. Θεωρώντας ότι οι μεσητείες του είναι ακαταγόνιστες, θα τον φέρουμε μπροστά μας αυτή τη σειρά μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο στο Τριώδιο των Ρόδων. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας να πούμε το Θεός χωρές, το μνήστητη Κύριε, του δούλου σου Εφραίμ ιερομονάχου,
Το γέροντα πρέσβευε, μα και για ακόμη μια φορά, το πατήρ Εφραίμ είπε λόγον. Σε όλη μου τη ζωή διακόνησα το καταδύναμην πιστός, το Άγιον Όρος, πατέρες, αδελφούς και ευλαβείς προσκυνητάς. Χαίρεται και αγαλιάστε ότι ο Χριστός μας αγαπά καθ' υπερβολήν. Γλυκιά μου Παναγία, χίλιες δόξες και μύριες ευχαριστίες εις το Πανάγιο όνομά σου. Υπέρτατη τιμή για μένα τον αμαρτωλό να με σκεπάζει το αγιορείτικο χώμα σου. Και πάλιν και πολλάκις και εις τους αιώνας των αιώνων, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη. Την ευχή σας να έχω και εγώ θα προσεύχομαι για σας. Πατήρ Εφραίμ. Τελευταία του επιστολή προς όλους εμάς. Τρεις επιστολές έγραψε ο γέροντας Εφραίμ στις τελευταίες μέρες της επιγείου βιωτής του. Θα τις αναγνώσουμε και θα ασχοληθούμε με αυτές, αν θέλει ο Θεός, στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών. Όπως θα έλεγε και ο ίδιος κάθε φορά που τελείωνε ένα κήρυγμά του εκεί στο Αρχονταρίκι, στο Σεράι, να μην σας κουράζω άλλο. Έχουμε να δούμε και κάποιες ψυχές στο εξομολογητήριο. Πηγαίνετε να ξεκουραστείτε. Ο αγώνας αρχίζει στις 4. Θύμησες μεσονυκτικού και στις επόμενες εκπομπές από έναν εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου να έχουμε όλη την ευχή του. Ο Χριστός μας, δια πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων. Ψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.